Καλησπέρα σε όλους. Εδώ είμαστε. Καλησπέρα. Καλή εβδομάδα. Εδώ είμαστε πίσω από το μικρόφωνο του αθλητικού Λίμπερο 107,4 και σήμερα μέχρι και τις 9 πάω 24 στον αθλητικό Λίμπερο 107,4. Νίκος Μοσχοβίτης μαζί σας για την επόμενη περίπου μια μισή ώρα. Γεμάτη μέρα σήμερα με την κλήρωση με την Μπενφίκα να αποτελεί το θέμα της, της ημέρας. Όπως ακούγεται και τις προηγούμενες ημέρες, εδώ μαζί με τον Στέφανο Στασιάδη τα συζητούσαμε και τα λέγαμε ότι είτε έτσι είτε αλλιώς ο Πάοκ θα παίξει με την Μπενφίκα. Είναι στη μοίρα του, φαίνεται, όταν έχει μπροστά του ένα μεγάλο στόχο να πρέπει να ξεπεράσει τα μεγαλύτερα εμπόδια. Έλεγα στην προηγούμενη εκπομπή με ένα φίλο που μιλούσαμε ότι για να πάρει το πρωτάθλημα πρέπει να το πάρει αίτητος. Για να πάρει το κύπελο πρέπει να παίζει μόνιμα εκτός έδρας. Να που, ή μάλλον σχεδόν μόνιμα. Να που και για να πετύχει αυτόν τον πολύ μεγάλο στόχο που είναι η είσοδος στους ομίλους του Champions League, ένας πολύ μεγάλος στόχος και για ηθικούς αλλά και για οικονομικούς λόγους, καλείται να το κάνει όταν είναι αυτά τα καλοκαίρια, νομίζω 8η φορά τα τελευταία 16 χρόνια, σε αντιπάλους οι οποίοι βρίσκονται αρκετές φορές στο δρόμο του, σε αντιπάλους που είναι πολύ ποιοτικότεροι. Ωστόσο, φέτος υπάρχει αυτή η διαφορά, υπάρχει αυτή η άλλη κατάσταση σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια και με τα προκριματικά που μιλάμε για ένα μάτς και έξω. Δεν ξέρω αν αυτό θα παίξει ρόλο. Θεωρητικά αυτό το πράγμα βολεύει περισσότερο τον πιο αδύναμο και δεδομένα στο ζευγάρι αυτό ο ΠΑΟΚ είναι ο πιο αδύναμος. Και βέβαια βάζοντας τα λίγο κάτω όσον αφορά την Μπενφίκα, μπορούμε να βγάλουμε διάφορα συμπεράσματα. Πάντα μιλώντας θεωρητικά όπως το κάναμε και για την Μπεσίκτας, άσχετα αν το είδαμε στην πορεία να βγαίνει και στο γήπεδο, βλέποντας λίγο το πώς έχει κινηθεί, το ίδιο θα κάνουμε και με την Μπενφίκα με ορόσημο εκεί 15-16 Σεπτεμβρίου όταν θα γίνει το παιχνίδι. Χρόνος για προετοιμασία για αυτό το μάτς υπάρχει και είναι πολλής, όπως υπήρχε και για την Μπεσίκτας, δηλαδή το διάστημα των 2 εβδομάδων είναι ένα πολύ καλό διάστημα προκειμένου να γίνει όλη η απαραίτητη δουλειά στο κομμάτι του scouting, στο κομμάτι της προετοιμασίας, της σωματικής, στο κομμάτι της προετοιμασίας της πνευματικής, στο να τα βάλεις κάτω και να δεις τι μπορείς να εγκαταλειφθείς από τον αντίπαλο, ποια πλεονεκτήματα και ποια μειονεκτήματα έχει. Προφανώς και η Μπενφίκα έχει πολλά περισσότερα πλεονεκτήματα και πολύ λιγότερα μειονεκτήματα από ότι η Μπεσίκτας. Ωστόσο, όπως λέγαμε και για το παιχνίδι και με τους Τούρκους, έτσι και με αυτό μιλάμε για ένα μάτς το οποίο θα γίνει στη Τούμπα, στην άδεια Τούμπα βέβαια, αλλά στη Τούμπα. Και το ένα μάτς είναι μια εντελώς διαφορετική συνθήκη από όταν μιλάμε για διπλά παιχνίδια που μπορεί να σου κάτσει κάτι καλό στο ένα και στο δεύτερο ο πιο ποιοτικός αντίπαλος να κάνει τη δουλειά του. Μπορεί και σε αυτό το παιχνίδι το ένα ο πιο ποιοτικός αντίπαλος που είναι η Μπενφίκα να έρθει, να βγάλει την ποιότητά της και να πάρει την πρόκριση αυτή. Μπορεί όμως να κάνει ένα πολύ καλό μάτς και να πάρει εσύ την πρόκριση. Είναι ένα πολύ μεγάλο εμπόδιο, φυσικά. Είναι μια ομάδα η οποία. Εγώ σήμερα λίγο είδα κάποια πράγματα παραπάνω. Τα συζητούσαμε και με το Στέργιο την προηγούμενη εβδομάδα, κυρίως γιατί ήταν και τρεις οι αντίπαλοι πιθανοί. Βλέπαμε λίγο πάνω κάτω τι έχουν κάνει. Απλά τώρα με την Μπενφίκα λίγο παραπάνω. Εμένα μου έκανε τρομερή εντύπωση ότι από εκείνη την πολύ καλή ομάδα που είχε αντιμετωπίσει ο ΠΑΟΚ πριν 2 χρόνια, την πολύ καλή ομάδα εκείνη, που ό,τι του είχε δώσει η τύχη στη Λισαβόνα με εκείνον τον γκολ του Άρντα και την ισοπαλία που ήταν μαγική εικόνα ισοπαλία, μην κρυβόμαστε. Δεν ήταν για 1-1 εκείνο το παιχνίδι. Ήταν πολύ καλύτερη η Μπενφίκα. Ό,τι του είχε δώσει η τύχη λοιπόν σε εκείνο το μάτς, το πήρε πίσω πολύ γρήγορα στη ρεβάνση της Τούμπας, εκεί που η Μπενφίκα είχε κερδίσει με 1-4 και είχε περάσει στους ομίλους του Champions League. Από τότε, παίκτες σημαντικοί για την Μπενφίκα είναι ακόμα εκεί που. Εντάξει, εγώ να πω την αλήθεια, δεν παρακολουθώ και το πορτογαλικό πρωτάθλημα, ούτε έχω και μια πλήρη εικόνα της Μπενφίκα. Σήμερα λίγο έτσι είδα παραπάνω πράγματα και μου έκανε εντύπωση ότι, παράδειγμα, ο Μπρούνο Ντίας, ο Ρούμπεν Ντίας, μάλλον συγγνώμη, ο διεθνής Πορτογάλος στόπερ, ο οποίος από τότε ήταν ένα ταλέντο, βρίσκεται στις λίστες πολλών ομάδων, ξέρω εγώ, και πιο μεγάλων ομάδων της Ευρώπης, παραμένει εκεί. 23, τότε ήταν 21. Έτσι, ο Βλαχοδήμος που είναι κάτω από τα δοκάρια της θεωρεί να είσαι πάρα πολύ καλός θεματοφύλακας ο Έλληνας. Ο Γκριμάλντο, ο οποίος είναι τραυματίας,
Αλλά είναι για αυτό ένα εξαιρετικό αριστερό-μπακ, έχει κάνει πολύ καλά παιχνίδια τότε. Συν τον Πίτσι, ο οποίος παραμένει, τον Σεφέροβιτς. Έχει δηλαδή μια πολύ καλή βάση η Μπενφίκα. Βέβαια, προέρχεται από μια χρονιά η οποία τη σόκαρε. Και λέω τη σόκαρε γιατί ενώ μέχρι τη διακοπή πριν την πανδημία ήταν πρώτη και είχε και μια σημαντική απόσταση από την Πόρτο, μετά την επιστροφή της από την πανδημία εμφανίστηκε τελείως διαφορετική. Είχε πάρα πολλές αγωνιστικές χωρίς νίκη. Άλλαξε διάφορους προπονητές και στο τέλος δεν πήρε τίποτα. Δεν πήρε ούτε το πρωτάθλημα ούτε το κύπελο. Και πλέον σε μια διαδικασία. Δεν θα την έλεγα ακριβώς αναδόμησης, γιατί έχει αρκετούς παίκτες που είναι από τα προηγούμενα χρόνια. Αλλά η επιστροφή του Ζόρζε Ζέσου στον πάγκο της. Ένας προπονητής που έχει γράψει σημαντική ιστορία με την Μπενφίκα. Στην πορεία είχε πάει στη Sporting, είχε πάει και στην Λατινική Αμερική. Επέστρεψε τώρα. Είναι ένας πολύ έμπειρος Πορτογάλος προπονητής. Συν οι κινήσεις που έχει κάνει μέχρι τώρα στο μεταγραφικό παράθυρο, κινήσεις οι οποίες δεν είναι φθηνές, δηλαδή 15, 18, 20 εκατομμύρια, τέτοιες κινήσεις έχει κάνει μέχρι τώρα και συνεχίζει, από ό,τι βλέπω και από απώλειες δεν έχει τίποτα το φοβερό η Μπενφίκα. Αυτό το κομμάτι μπορεί, επειδή θα μιλάμε για κάποιους παίκτες που θα έχουν σημαντικούς ρόλους και είναι καινούργοι, μπορεί να παίξει ρόλο στη συνοχή της. Έχει ένα καινούργιο προπονητή. Όπως και το κάνουμε, μπορεί ο Ζέσου να ξέρει πολύ καλά την Μπενφίκα, αλλά είναι ένας προπονητής ο οποίος τώρα γύρισε. Δεν ξέρουμε αν όλα αυτά θα παίξουν ρόλο. Η λογική λέει ότι η Μπενφίκα είναι μια ομάδα σαφώς πιο ποιοτική. Τα έχουμε πει και θα το συζητήσουμε και με το Στάργιο λίγο πιο μετά, ότι έτσι όπως το έφερε η κλήρωση τώρα που έφερε την Μπενφίκα, και φυσικά στην πορεία, αν ο Πάου καταφέρει να ξεπεράσει και να παίξει και με την Κράσνονταρ πάλι. Έχουμε πει και έχουμε αναφέρει ότι το ρόστερ του ΠΑΟΚ δεδομένη χρονική στιγμή έχει σημαντική απόσταση ποιοτικά από το επίπεδο της Μπενφίκα, από το επίπεδο των play-off του Champions League. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί να διεκδικήσει την πρόκρισή του και δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί να την πάρει την πρόκρισή του. Στη λογική ότι, όπως έχετε καταλάβει, η δική μου σκέψη για τα προκριματικά είναι η εξής απλή, ότι είναι πολύ πολύ λεπτές οι ισορροπίες και φέτος, έτσι όπως γίνονται, που μέχρι τα play-off είναι ένα το παιχνίδι, οι ισορροπίες γίνονται ακόμη πιο λεπτές. Οπότε λοιπόν, μπορεί εσύ να είσαι ποιοτικά πιο χαμηλά, αλλά μπορεί να είσαι πιο δεμένος, μπορεί να είσαι πιο συγκεντρωμένος, μπορεί να σου πάει το match, να κάνεις ένα καταπληκτικό παιχνίδι. Μπορεί να είσαι τυχερός, να τα χάνει ο αντίπαλος ή να βάζει μέσα. Μπορεί επίσης να έρθει ο αντίπαλος ο πιο ποιοτικός, να του βγει η ποιότητά του και να μην μπορείς να επιστρέψεις. Είναι όλα μέσα στο κόλπο. Έτσι, αν τα παιχνίδια αυτά ήταν διπλά, εγώ θα έλεγα ότι οι πιθανότητες για τον ΠΑΟΚ είναι απειροελάχιστες. Τώρα θα πω ότι είναι ελάχιστες. Τις οποίες θα τις διεκδικήσει. Και νομίζω ότι η πρόκριση επί της Μπεσίκτας έχει βοηθήσει όλη την ομάδα στο κομμάτι που έχει να κάνει με την αυτοπεποίθηση, στο κομμάτι που έχει να κάνει με την συγκέντρωση στο στόχο που έχουν μπροστά και όχι σε οτιδήποτε άλλο. Οπότε περιμένουμε όλα αυτά να τα δούμε, το πώς θα εξελιχθούν. Φυσικά δεν το συζητάμε και δεν τίθεται θέμα για τη διαφορά ποιότητας που έχουν οι δύο ομάδες. Είναι ξεκάθαρη. Αλλά η διαφορά ποιότητας μπορεί να καμουφλαριστεί πολύ πιο εύκολα σε μια πρόκριση που θα κρίνεται στο ένα παιχνίδι και στην Τούμπα, έστω και στην άδεια, παρά σε διπλά παιχνίδια στα οποία ακόμα και μια κακή εμφάνιση να κάνει κάποιος μπορεί να την ισοσκελίσει στο δεύτερο παιχνίδι και να πάρει την πρόκριση. Έτσι. Και όπως είπαμε, δυστυχώς για τον ΠΑΟΚ το έχει μοίρα το ό,τι φαίνεται, στο κομμάτι που έχει να κάνει με τους μεγάλους στόχους, πρέπει να ξεπερνάει και τα μεγαλύτερα εμπόδια. Είτε αυτή είναι η Μπενφίκα που ξαναβρίσκεται στον δρόμο του δύο χρόνια μετά, είτε είναι ο Άγιαξ που έχει βρεθεί στον δρόμο τελευταία 4 σε προηγούμενα προκριματικά 4 φορές. Αυτή είναι δυστυχώς η πορεία του. Με αυτήν θα πρέπει να πορευτεί και νομίζω ότι η πρόκληση είναι μεγάλη για όλους. Και ειδικά για διάφορα παιδιά
τα οποία είναι στην ομάδα, ήταν στην ομάδα για τα προηγούμενα χρόνια που ήρθαν οι μεγάλες επιτυχίες και με το πρωτάθλημα και με τον Double και με τα κύπελα, νομίζω ότι για όλους είναι ένας στόχος μεγάλος η παρουσία με τον ΠΑΟΚ στους ομίλους του Champions League. Κάτι που δεν πέτυχαν, γιατί πέτυχαν άλλα πολύ σημαντικά πράγματα, όπως το ΑΕΤ το πρωτάθλημα, όπως το πρώτο Double της ιστορίας του ποδοσφαίρου, όπως τα τρία σερί κύπελα. Ωστόσο, το κομμάτι των ομίλων του Champions League παραμένει ανεκπλήρωτο. Στο δρόμο σου είναι η Μπενφίκα. Είναι δύσκολο εμπόδιο, συμφωνώ. Αλλά είναι σε ένα παιχνίδι, στην Τούμπα, έστω και την άδεια Τούμπα, που μπορεί να το εκμεταλλευτείς. Όπως το εκμεταλλεύτηκες με την Μπεσίκτας. Αν και ξαναλέω, είναι πολύ διαφορετικά τα δεδομένα για τις δύο ομάδες. Είναι πολύ διαφορετικός αντίπαλος η Μπεσίκτας, είναι πολύ διαφορετικός αντίπαλος η Μπενφίκα. Θα έχουμε χρόνο έτσι να δούμε και το κομμάτι που έχει να κάνει με τους Πορτογάλους, οι οποίοι είναι στη διαδικασία φιλικών. Αν θυμάμαι καλά, το πρωτάθλημά τους ξεκινάει 20 Σεπτεμβρίου, αν δεν κάνω κάποιο λάθος, δηλαδή ξεκινάει μετά το παιχνίδι του Champions League. Okay. Ο ΠΑΟΚ θεωρητικά είναι σε μεγαλύτερη ετοιμότητα, γιατί είχε τον προηγούμενο προκριματικό με την Μπεσίκτας. Ωστόσο, έτσι προχωρώντας προς το παιχνίδι, θα έχουμε την ευκαιρία να μάθουμε περισσότερα και για την Μπενφίκα, για την κατάστασή της, για τους διάφορους καινούριους παίκτες που έχουν έρθει για να έχουν σημαντικό ρόλο. Δηλαδή, ο Everton που σκόραρε χθες ένα πολύ ωραίο γκολ στο φιλικό, στη φιλική νίκη της Μπενφίκα επί της Bournemouth με 2-1, είναι ένας παίκτης που ήρθε τώρα. Έτσι, πλήρωσε η Μπενφίκα 20 εκατομμύρια ευρώ στην Γκρέμιο για να τον αποκτήσει. Είναι παίκτης που παίζει στα πλάγια της επίθεσης. Το ίδιο ισχύει για τον Πεντρίνιο. Βραζιλιάνος και αυτός από την Κορίνθιανση, 18 εκατομμύρια ευρώ. Έχει δώσει άλλα 15 στην Φράιμπουργκ για να πάρει τον Βάλτσμιντ, τον επιθετικό. Έχει πάρει ελεύθερο έναν έμπειρο αμυντικό όπως ο Φερτόνγκεν από την Τότεναμ. Οι κινήσεις που έχει κάνει είναι βασική ή μη βασική. Δηλαδή, ας πούμε, ο Έβερτον για παράδειγμα νομίζω έχει έρθει για να είναι βασικός. Συν το γεγονός ότι έχει μία βάση παικτών καλή και έμπειρη. Ας πούμε, σε σχέση με την προηγούμενη φορά που βρέθηκε στο δρόμο του ΠΑΟΚ και Μπενφίκα και τον πέρασε, έχει προσθέσει και ένα παίχτη όπως ο Βάιγκλ, ο Γερμανός, ο αμυντικός μέσος, ο οποίος ήρθε από την Ντόρτμουντ, που είναι επίσης ένας εξαιρετικός παίκτης. Εκεί είναι και ο Σάμαρης, εκεί είναι και ο Βλαχοδήμος όσον αφορά την Ελλάδα. Έχει προσθέσει και τον Ταράμπτ, επίσης παίκτη με καλή παρουσία και στη Γαλλία, στην Αγγλία τα προηγούμενα χρόνια. Έχει προσθέσει τον Ταβάρες, ένα νεαρό που είναι σημαντικός έτσι για τους Πορτογάλους, και ο Νούνο και ο Τόμας. Κυρίως ο Νούνο νομίζω αυτός που ο αριστερός μπακ που έχει τα περισσότερα φώτα επάνω του. Γενικά είναι μια ομάδα γεμάτη, δεν της λείπει εμπειρία. Παίκτες όπως ο Πίτσι που το θυμόμαστε πολύ καλά από τα παιχνίδια τα προηγούμενα με τον ΠΑΟΚ. Και ο Σεφέροφ είναι ένας επιθετικός που είναι πολλά χρόνια στην Μπενφίκα. Στην άμυνά της υπάρχει ο Ζαρντέλ, έτσι, ο αρχηγός της, ο οποίος okay, δεν έχει και τόσο ρόλο. Ναι, εντάξει, είναι βασικός ή βασικός πλέον. Είναι ο Ρούμπεν Δίας, πολύ σημαντικό ταλέντο για την Πορτογαλία γενικά. Είναι μια ομάδα γεμάτη, είναι μίξη εμπειρίας και ταλέντου. Και το σύν είναι ότι έχει προσθέσει κάποιους παίκτες, όπως αυτοί που αναφέραμε, ο Έβερτον, ο Πεντρίνιο, ο Βάλτσμιντ, νεαροί κυρίως ή μάλλον σε ηλικίες καλές, δηλαδή εκεί στα 22, 23, 24, που είναι να έχουν ρόλο σημαντικό. Τώρα, αν θα παίξουν ρόλο στα παιχνίδια με τον ΠΑΟΚ, θα το δούμε. Γενικά, είναι μια πολύ πολύ δύσκολη κλήρωση, αλλά αναλύσαμε τα δεδομένα του τι ακριβώς σημαίνει το ένα μάτς, τι ακριβώς σημαίνει το να παίξεις και στην έδρα σου, και τι έτσι πολύ απλά έχεις να κάνεις για να αποκριθείς. Και για μένα θα δούμε αν αυτό το οποίο ανέφερα πριν, στο κομμάτι της αυτοπεποίθησης, η πρόκληση επί της Μπεσίκτας σίγουρα έχει βοηθήσει, αν μπορεί να παίξει ρόλο και σε αυτό το παιχνίδι. Κόντρα σε έναν αντίπαλο προφανώς πολύ διαφορετικό, πολύ πιο ποιοτικό, πολύ πιο γεμάτο, σε μάλλον καλύτερο timing από την Μπεσίκτας, γιατί η Μπεσίκτας, όπως εξηγούσαμε,
είχε κάνει πολλά λάθη πριν το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ που δεν γινόταν να μην τα πληρώσει. Η Μπενφίκα είναι σε μια άλλη κατάσταση. Απλά το ότι έγινε πέρσι, και επειδή η Μπενφίκα είναι ένας πολύ μεγάλος οργανισμός στην Πορτογαλία, έτσι, είναι μια ομάδα που έχει πάρα πάρα πολλούς τίτλους, νομίζω ότι είναι ο πιο ιστορικός σύλλογος στην Πορτογαλία. Αυτό που έγινε πέρσι και ο τρόπος με τον οποίο έχασε τους τίτλους, τους εγχώριους, είναι κάτι που προσθέτει πίεση. Είναι κάτι που προσθέτει βάρος στις πλάτες. Δηλαδή δεν είναι μόνο το κομμάτι το που υπάρχει μια απόσταση ποιοτική και είναι μια ομάδα η οποία είναι πρωταγωνίστρια και. Υπάρχουν και πράγματα στα οποία μπορεί ο ΠΑΟΚ να σταθεί και να διεκδικήσει την πρόκριση στην έδρα σε ένα νοκάουτ παιχνίδι. Θα έχουμε λοιπόν αρκετό χρόνο να ασχοληθούμε με την Μπενφίκα, έτσι, και να βλέπουμε το τι ακριβώς γίνεται με τους Πορτογάλους. Θα έχουμε και άλλα φιλικά μέσα στο επόμενο διάστημα, οπότε θα έχουμε και εικόνα από εκεί. Μαζί μας είναι φυσικά το στοίχημα.gr, live casino 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα, με ρουλέτα και blackjack για δυνατές συγκινήσεις και αμέτρες στιγμές διασκέδασης. Όπου και αν είστε, φυσικά έχετε μαζί σας και το καζίνο σας. Με το Serie Application, το οποίο έχει επιστρέψει, κάθε μήνα εσείς κάνετε τις προβλέψεις σας σε δεκάδες πρωταθλήματα και αθλήματα για να φτάσετε στο απόλυτο σερί και να κερδίσετε 100.000 ευρώ. Εκτός όμως από τις 100.000 ευρώ, μπορείτε να διεκδικήσετε πολλά ακόμα έπαθλα με βάση το μεγαλύτερο σερί που έχετε κάνει σε κάθε μήνα. Το Mobile Application φυσικά του σερί είναι διαθέσιμο σε iOS και Android για όλους. Και βέβαια το στοίχημα.gr, κάνετε το παιχνίδι σας καλύτερο. Ολοκληρωμένο προϊόν με cash out, live streaming στα μεγάλα πρωταθλήματα, ταχύτερες συναλλαγές, άμεσο customer service κάθε μέρα, πλούσιο παιχνίδι φυσικά σε στοίχημα και καζίνο. Μαζί μας είναι και το κέντρο διαβίου μάθησης Data Labs. Μπορείτε να παρακολουθήσετε σεμινάρια μπαρίστα ή σεμινάρια στα τουριστικά. Μπορείτε επίσης να παρακολουθήσετε σεμινάρια στην πληροφορική. Και κάτι σημαντικό για τις μέρες που διανύουμε είναι το γεγονός ότι η Data Labs σας δίνει τη δυνατότητα παρακολούθησης των μαθημάτων αλλά και των εξετάσεων επιστοποίησης από το σπίτι σας. Με πάνω από 10 χρόνια εμπειρία στην online εκπαίδευση, εγγυάται με ασφάλεια την επιτυχία. 2310-2229-62, το τηλέφωνο επικοινωνίας, datalabs.edu.gr, και μπορείτε να επισκεφτείτε και τα γραφεία της εταιρείας στο κέντρο Θεσσαλονίκης, Εθνικής Αμήνης 14α. Μαζί μας και το ΚΔΑΠ Ευκαρπίας. Μιλάμε για κάτι καινούριο, μιλάμε για κάτι διαφορετικό. Απευθύνεται στους γονείς που θέλετε το κάτι παραπάνω για το παιδί σας. Ενισχυτική διδασκαλία, χορός, μουσικοκινητική αγωγή, ρομποτική, οικαστικά, πάρα πολλές ακόμη δραστηριότητες περιμένουν να χαρίσουν στα παιδιά σας αμέτρητες δημιουργικές στιγμές. 25 Μαρτίου 19 στην Ευκαρπία, 6972-230-121 το τηλέφωνο επικοινωνίας και μέσω mail kdapefarpias@gmail.com. Πάμε λοιπόν στο πρώτο διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο για να μπούμε περισσότερα παρέα και με τον Στέριο τον Αναστασιάδη και όσον αφορά την Μπεσίκτας, και να δούμε τι γίνεται και με τον ΠΑΟΚ στα διάφορα ζητήματα τα οποία είναι ανοιχτά και όσον αφορά την προετοιμασία του και σε διάφορα θέματα που έχουν να κάνουν με ανανεώσεις, με μεταγραφές, με όλα αυτά. Λοιπόν, διάλειμμα και επιστρέφουμε. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε δεύτερο κομμάτι της εκπομπής. ΠΑΟΚ 24 στον αθλητικό Λίμπερο 107,4 και έχουμε μαζί μας τον Στέριο Αναστασιάδη, με τον οποίο δεν είναι και πολύ δύσκολο, να πω την αλήθεια, να προβλέψουμε ότι ο ΠΑΟΚ θα παίξει με την Μπενφίκα, έτσι δεν είναι, Στέριο? Δεν ζοριστήκαμε και όλα τα πίσα, μάντι πάθαμε, πώς το βρήκαμε. Το λέμε, από ό,τι το λέμε. Από την ώρα που έγινε γνωστό ότι ήταν στους υποψηφίους αντιπάλους η Μπενφίκα. Ναι. Θυμάστε, το λέγαμε, μην έχει αγωνία για την κλήρωση, η Μπενφίκα. Εντάξει, δεν υπάρχει. Εντάξει. Δηλαδή, έχει κρατήσει αηδία όμως. Δηλαδή, καλά το λέμε και γελάμε. Αλλά μιλάμε για αηδία τώρα. Φίλε. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Δεν γίνεται, φίλε. Όχι, δεν γίνεται. Να σου πω λίγο κάτι. Για να πάρεις πρωτάθλημα έπρεπε να το πάρεις αήττητος. Σωστά. Ναι. Πήρες τρία κύπελα. Τα δύο πήγες, τα πήρες μέσα στην έδρα του αντιπάλου. Σωστά. Τι να κάνουμε, ρε φίλε, για να βρεθείς στους ομίλους του Champions League θα πρέπει να ξεπεράσεις ομάδες που είναι πιο ποιοτικές από σένα, πιο καλές, πιο μεγάλες, όπως θες πες. Κοίταξε. Λέγεται ότι για να βρεθείς με τους καλύτερους πρέπει να κερδίσεις και τους καλύτερους. Ακριβώς. Εν μέρει συμφωνώ, αλλά κάτσε, γιατί, ο ΠΑΟ κάθε φορά τους καλύτερους και κάτι άλλες ομάδες, κάτι Λιμά, ας πούμε. Εντάξει. Ναι, συμφωνώ σε αυτό. Δηλαδή σε λίγο ο Ολυμπιακός θα μπει στους ομίλους κερδίζοντας την ελπίδα προβατά, ας πούμε. Δηλαδή, okay, εγώ να συμμεριστώ ότι πρέπει να κάνεις την υπέρβαση να πας στους ομίλους. Ναι. Γιατί ξαναθυμίζω σε όλους ότι όλη αυτή η ιστορία, οι δρόμοι των πρωταθλητών, είναι για 6 θέσεις. Ναι. Οι 26 είναι καμπατζωμένες. Ναι. Δεν είναι και όλες οι θέσεις. Αλλά γιατί ο ΠΑΟΚ πρέπει να.
Όχι, αυτό έγκυται και στο ότι ήθελε ο UEFA να κάνει τα χατήρια των μεγάλων για να μην προκύψει mm-hmm. μια δεύτερη Ευρωλίγκα στο ποδόσφαιρο. Mm-hmm. Εντάξει, και ήθελε ας πούμε η Juventus, η Real, η Bayern και γενικότερα οι δυνατοί να μην έχουν άγχος να μπαίνουν στους ομίλους. Και γι' αυτό έχει προκύψει η ιδέα ότι οι τέσσερις πρώτοι των τεσσάρων χωρών, δηλαδή 16 ομάδες με το καλημέρα, μπαίνουν στους ομίλους. Ναι. Δεν είναι και το πιο δίκαιο σύστημα. Mm-hmm. Αλλά έτσι είναι, δηλαδή δεν μπορεί κάποιος άλλος να το αλλάξει. Εντάξει. Mm-hmm. Αλλά γιατί πρέπει κάθε φορά ο ΠΑΟΚ να κάνει την υπέρβαση. Εκεί είναι το, το γαμό της ιστορίας. Ναι. Τα παιδάκια εδώ πέρα δεν τους ενδιαφέρει και πολύ. Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Όλα καλά. Μέσα στο πρόγραμμα. Όλα καλά. Ζωντανή εκπομπή και τα γνωστά. Έτσι. Κοίταξε, θα υπάρχει τις επόμενες μέρες ανάλυση της Μπενφίκα. Okay, αλλά ξέρεις τι με χρειάζεται μόνο. Δεν χρειάζεται. Τι? Ότι δεν έχουν φύγει πολύ ρε φίλε από πρόπερση. Δηλαδή ο Ντίας, ο Πίτσι, ο Σεφέροβιτς, ο Γκριμάντο, ο Βλαχοβίτς, εσύ ούτε ένας. Τι ήταν όλοι αυτοί, όλοι εκεί είναι, δεν φεύγουν. Όχι. Μπετωμένοι είναι. Ούτε ένας συν τρεις Βραζιλιάνους των 20 εκατομμυρίων έκαστος. Ναι. Συν τον Βερτόχεν. Και ενδεχομένως κι άλλη ενίσχυση, όπως μας είπε και ο Μικέλ Κορέλια το μεσημέρι, θέλουν να σμπόξουν κι άλλα εκατομμύρια. Δηλαδή λες τώρα κομπλέ ομάδα, χωρίς να έχει φύγει κάποιος. Ένας έφυγε δανεικός και ένας ελεύθερος. Ναι. Δεν αξίζει και πολύ αναφοράς. Mm-hmm. Συν τρεις Βραζιλιάνοι πυραυλοκίνητοι. Ναι. Όταν δίνεις 20 εκατομμύρια δεν μπαίνεις σε ελιμό. Ναι. Εντάξει, συν τον Βερτόχεν και θα πάρουν κι άλλους, δηλαδή πρέπει να τους ενόχλησε πολύ το περσινό κάζο που πάθανε την Πόρτο και πρέπει να νιώθει πολύ πιεσμένος ο μεγαλομέτωχος Μπενφίκα. Ναι. Εντάξει, ας ελπίσουμε μέχρι την αρθή η ώρα που θα παίξει ο Πάγκο την Μπενφίκα να μην έχει έρθει ούτε ο Καβάνι, ούτε ο Μέση, ούτε κάποιος άλλος. Ναι. Δηλαδή να έχει ο Πάγκο να αντιμετωπίσει αυτός που είναι τώρα. Ναι. Ξαναλέω, δεν χρειάζεται κάποιος να είναι δήμος στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο, διαβάζει μία το ρόστερ και καταλαβαίνει περί τίνος πρόκειται. Συν την επιστροφή του Ζεσούς, που για μένα είναι από τους top προπονητές. Mm-hmm. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο και σε παγκόσμιο κατ' επέκταση. Ναι. Επιστρέφει και αυτός και βελτιώνει κατά πολύ το κλίμα. Είναι δεδομένο γιατί είναι πολύ αγαπητός στις τάξεις της Μπενφίκα. Mm-hmm. Άρα λοιπόν το μόνο καλό από την όλη ιστορία είναι ότι προέκυψε Τούμπα. Ναι. Mm-hmm. Που επίσης σχετικό είναι και αυτό. Σχετικό είναι γιατί η Μπενφίκα σε τρεις επισκέψεις στην Τούμπα έχει τρεις νίκες. Ναι. Σωστά. Εντάξει. 1-2, 1-2 και 1-4. Ναι. Αλλά ναι. Ο ΠΑΟΚ αντίθετα στην Λισαβόνα έχει μία νίκη το 1-2 στο παιχνίδι που πήγε στα πέναλτι το 99. Mm-hmm. Έχει μία ήττα με 3-0 αρχές του 2000 και το περσινό 1-1. Άρα αυτό έκθεσε διαστολή με αυτό που είπα, ότι το καλό είναι το μάτσα γίνει στην Τούμπα, αλλά πρέπει να αλλάξει λίγο το τοπίο. Δηλαδή και νίκη του ΠΑΟΚ στην Τούμπα και πρόκριση για να αλλάξει αυτή η ιστορία. Εντάξει, που δεν είναι καθόλου εύκολο. Mm-hmm. Αλλά η εικόνα του ΠΑΟΚ στο πρώτο εμίχρονο με την Μπεσίκτας νομίζω μας κάνει να αισιοδοξούμε, σύν του ότι δεν θα έχει επίσημο παιχνίδι η Μπενφίκα. Το πρωτάθλημα ξεκινάει μετά το μάτς της Τούμπας. Να βάλω σε αυτό επίσης πεις σαν σύν, να το βάλω και το ότι επειδή μιλάμε για μια Μπενφίκα η οποία είναι ένας πολύ μεγάλος οργανισμός στην Πορτογαλία, δεν είναι τεράστιος βέβαια. Πολύ μεγάλος. Έχασε σοκαριστικά τον τίτλο και το κύπελο την προηγούμενη σεζόν. Δηλαδή ήταν πολύ μπροστά από την Πόρτο και έχασε τον τίτλο. Ναι, ναι. Οπότε να το βάλουμε και αυτό σαν συν. Στη λογική ότι μπορεί να υπάρχει μια έξτρα πίεση από πάνω τους με ό,τι έγινε πέρσι. Έτσι όπως πέρσι. Ό,τι έγινε πριν ένα μήνα, έτσι. Υπάρχει και έξτρα πίεση και είναι απίστευτη αποτυχία για την Μπενφίκα, όχι μόνο φέτος, mm-hmm. και πέρσι όταν έπαιξε ο ΠΑΟ και πάλι και πρόπερσι, να μην μπει στους ομίλους. Mm-hmm. Δηλαδή, θεωρείται αυτονόητο στην Μπενφίκα ότι πρέπει να μπει η ομάδα στους ομίλους. Ναι. Γιατί μετά είναι υψηλοκαταστροφή. Ναι, ναι. Οικονομική, ναι, κάθε χρόνο. Δηλαδή, όχι, okay, σπρώχνουν χρήματα φέτος, mm-hmm. αλλά δεν είναι και η ομάδα που έχει πίσω τον Σεϊχή το Αμπουντάμπι και έχει, ξέρω εγώ, 800 δισεκατομμύρια περιουσία. Mm-hmm. Δηλαδή, υπολογίζουν και στα έσοδα των ομίλων. Ναι. Mm-hmm. Δεν το συζητάμε. Όπως τα υπολόγιζαν και την επόμενη φορά που έπαιξε ο ΠΑΟΚ μαζί τους, εντάξει. Ναι. Πέρσι. Mm-hmm. Και μας έλεγαν οι Πορτογάλοι ότι πρέπει να μπει η ομάδα οπωσδήποτε γιατί είναι αποτυχία και για περιστήρες κτλ. Αλλά είναι ψηλοοικονομική καταστροφή. Ναι. Θα τη βγάλει πάλι η Μπενφίκα,
αλλά θα ζοριστεί πολύ. Mm-hmm. Εντάξει. Δεν θα έχει λοιπόν επίσημο παιχνίδι. Βέβαια στα φιλικά κερδίζει συνεχώς. Και το χθεσινό με την Bournemouth ήταν καλό φιλικό, εντάξει. Ναι. Η Bournemouth, μια ομάδα Premier League, είναι ok, ένας αντίπαλος που δεν είναι και του πεταματού. Mm-hmm. Πάλι κέρδισε η Μπενφίκα, έχει 3 νίκες σε 3 παιχνίδια σε φιλικό επίπεδο. Σκοράρει 2, 4, 5 goals, ok. Αλλά νομίζω το παιχνίδι της Τούμπας θα είναι κάτι το διαφορετικό. Ή τουλάχιστον έτσι θέλω να ελπίζω, εντάξει, γιατί δεν ξεχνάω το περσινό 1-4 που είναι μαγική εικόνα. Ναι, συμφωνώ. Οκ, okay, δεν άξιζε τον ΠΑΟΚ να αποκριθεί, mm-hmm. να λέμε και την αλήθεια. Ναι. Έκανε λάθη, δεν ήταν και σούπερ τυχερός, που όταν παίζεις με τέτοιες ομάδες χρειάζεται και τύχη. Αν δεν έχεις την τύχη, άστο. Αλλά δεν ήταν ο ΠΑΟΚ να χάσει με 1-4. Ναι. Θα μου πεις, ο αποκλεισμός είναι αποκλεισμός και απλά μέτρησε ένα βαρύ σκορ στην Τούμπα. Η ουσία είναι ότι ο ΠΑΟΚ δεν κατάφερε να μπει στους ομίλους. Μακάρι να τα καταφέρει φέτος. Mm-hmm. Όχι ότι θα είναι εύκολο και το επόμενο βήμα, γιατί βλέπω μια αισιοδοξία ότι το μεγαλύτερο εμπόδιο είναι η Μπενφίκα και μετά με την Κράσνο θα τους έχουμε και είμαστε ήδη περασμένοι. Κάθε εμπόδιο μεγάλο είναι εδώ που είμαστε τώρα, οκ. Okay. Απλά ναι. Βάζοντας τα λίγο κάτω, έτσι, γιατί okay, στο άκουσμα το πρώτο της Μπενφίκα λες πάρα πολύ δύσκολη κλήρωση. Ναι. Είναι πολύ δύσκολο να αποκριθεί ο ΠΑΟΚ. Αλλά βάζοντας τα λίγο κάτω, βλέποντας λίγο το πώς είναι η Μπενφίκα, το πώς είναι ο ΠΑΟΚ, παραμένει πολύ δύσκολο, αλλά υπάρχουν πράγματα στα οποία έχεις να κρατηθείς. Δηλαδή, ας πούμε για μένα, στο πώς ήταν, δεν ξέρω να συμφωνείς, στο πώς ήταν η ομάδα έτσι όπως τελείωσε η περασμένη σεζόν και πώς ξεκίνησε αυτή, προφανώς και η νίκη και η πρόκριση επί της Μπεσίκτας της δίνει αυτοπεποίθηση, της δίνει πίστη. Έτσι. Ξεκίνησε πολύ διαφορετικά. Δίνει, το είπα σεζόν. Έτσι, το είπα στο ξεκίνημα, ότι μπορούμε να καταδεθούμε από τον ΠΑΟΚ του πρώτου ημιχρόνου. Ναι. Απλώς πρέπει να κάνει ο ΠΑΟΚ πιο καλή εμφάνιση και να έχει πιο ποσοτροπία στην άμυνα. Γιατί η λογική λέει ότι η Μπενφίκα δεν θα συγχωρέσει τα λάθη ή τις αστοχίες των παιχτών της Μπεσίκτας. Ναι, σωστά. Σωστά. Εντάξει, και πρέπει να κάνει και ο ΠΑΟΚ καλύτερη διαχείριση γενικότερα των δυνάμεών του. Ναι. Δεν ξέρω αν τον παίρνει τον ΠΑΟΚ να μπει τόσο φουριόζος για να πιέσει την Μπεσίκτα και να μην αποδυνάμει στο 50-60. Ναι. Δεν το ξέρω. Δηλαδή μου φαίνεται λίγο δύσκολο να μπορέσει, ας πούμε, να χωρίς δυνάμεις από το 60-65 και μετά να κρατήσει την Μπενφίκα μακριά από την αιστεία σου. Ναι. Είναι ένα μάτς, εντάξει, τι να σου πω, στα όρια, πραγματικά στα όρια. Κάθε φάση πρέπει να είσαι εκεί. Είναι αυτή η όρια, φίλε. Δηλαδή, κάθε κόντρα, PG, κάθε σέντρα. Πίτζι, Σεφέροβιτς, αυτή είναι παιδιά. Δεν έχετε να πάτε πουθενά άλλο. Δηλαδή, τόσα χρόνια είστε εκεί πέρα. Εντάξει, φύγετε. Δεν θέλετε καινούργιες εμπειρίες στην καριέρα σας. Και σιγά την Λισαβόνα, δεν θέλετε. Προλαβαίνετε, ναι, ρε Συστέριο δηλαδή. Και σιγά την πόλη. Μικρότερη Θεσσαλονίκη είναι 800.000 κατοίκους. Έχει μία καμάρα άσπρη στην παραλία τους. Ναι. Όπως είναι η δικιά μας, απλά είναι άσπρη αυτή η βαμμένη καινούργια. Εντάξει. Και μια ωραία θάλασσα και αυτό δηλαδή. Περιμένουν μέχρι 15 Σεπτεμβρίου να φύγουν. Άμα θέλουν, δηλαδή, άμα θέλουν. Μπορώ να προλάβω να βρουν κάτι καλό για το επόμενο βήμα, ρε φίλε. Εντάξει. Ναι, αλλά να μην ζωνήσουν από την Ρεάλ, την Μπαρτσελόνα ή την Λιόν. Όχι. Όταν, φίλε, είσαι. Όταν μιλάς με τον Καβάνη. Ναι. Που προφανώς θα ζητάει ένα συμβόλαιο του Ναρό Μετάστρα, αλλά αρχικά υπήρξε καλό κλίμα, πήγε για διαπραγματεύσεις στη Λισαβόνα και μετά στράβωσε. Ευτυχώς για τον ΠΑΟΚ θα πω εγώ. Εντάξει, καταλαβαίνεις και τι κλαμπ είσαι. Ναι. Μιλάμε για τον Καβάνη μέσα στους 5-6 κορυφαίους επιθετικούς της Ευρώπης. Mm-hmm. Που αγωνίζονται στην Ευρώπη αυτό είναι ο Ουρουγουάνος. Ναι. Εντάξει, θα έχουμε μέρες για να εμβαθύνουμε περισσότερο στην Μπενφίκα. Ασφαλώς θα παρακολουθούμε το ρεπορτάζ της, τα φιλικά της. Αλλά λες, αυτό που ξεκινήσαμε, γιατί να μην σου κάτσει μια γάντη, όχι θα ήταν πιο εύκολο. Και θα λέγαμε εντάξει, σήμερα εντάξει ο Πάοκ για τα play-off, αλλά θα, ήταν θα ήταν μια μονομαχία 50-50. Είτε μιλούσαμε για Τούμπα, είτε μιλούσαμε για το μάτς στο Βέλγιο. Ναι. Τώρα νομίζω εγώ με μια προσέγγιση που κάνω πολύ αθαίρετη, μπορεί να είμαι και εντελώς λάθος, νομίζω ότι είναι στο ξεκίνημα τουλάχιστον της διαδικασίας, γιατί ακόμα ξαναλέω έχουμε μέρες, μπορεί ο Πάοκ να ενισχυθεί, μπορεί η Μπενφίκα να αποδυναμωθεί, μπορεί η Μπενφίκα να δυναμώσει ακόμα περισσότερο. Νομίζω ότι είναι 30 με 35 ο ΠΑΟΚ και 70 ή 65 η Μπενφίκα αντιστοίχως. Και σε αυτό, σου έλεγα ότι αν ήταν διπλή αναμέτρηση ότι είναι 80-20 ή ξέρω εγώ κάπως έτσι, 75-25 αν ήταν διπλή αναμέτρηση. Στις διπλές συνήθως οι διπλές κερδίζει ο καλύτερος. Συνήθως. Εντάξει, υπάρχουν και περιπτώσεις όπου ο ΠΑΟΚ σε διπλά μάτς απέκλεισε την Arsenal.
Σωστά. Λίγο παλιό το παράδειγμα, περάσει και 23 χρόνια. Okay. Έχει κάνει και πάω και εμφανίσεις εκτός έδρας. Θυμάσαι που λέγαμε ότι ίσως αυτή η αλλαγή λόγω κορονοϊού να ευνοήσει τον ΠΑΟΚ. Δηλαδή μπορεί, κάθε χρονιά ένας ΠΑΟΚ έπαιρνε εκτός έδρας αποτέλεσμα. Συνήθως είτε με Άγιαξ, είτε με Μπεφίκα, είτε με Σάλκε. Εντός κάτι θράβωνε. Λίγο η ατυχία, λίγο οι διαιτητές, λίγο η ποιότητα του αντιπάλου, λίγο η απειρία του ΠΑΟΚ. Έφερε έναν αποκλεισμό. Ίσως έτσι πως γίνανε τα πράγματα. Δυστυχώς για το ξεκίνημα δεν θα υπάρχει κόσμος, ούτε με την Μπεφίκα, ούτε με την Κράσνονταρ, δεν ξέρω αν υπάρχει και στο ξεκίνημα γενικώς του Champions League. Εχθές διάβαζα παρένθεση ότι κάτι κλείνουν τα σύνορα οι Ούγγροι και είναι σε κίνδυνο το Super Cup της Βουδαπέστης που λέγαμε θα γίνει 30%. Ναι. Δεν έχω ενημέρωση, δεν είδα κάτι σήμερα και χθες, να σου πω την αλήθεια, δεν το ψάχνω κιόλας. Τώρα πάνω στην κουβέντα μου ήρθε. Οπότε ενδεχομένως να μην γίνει αυτό το τεστ. Γιατί βοηθάει και το γήπεδο της, το Πούσκας Αρίνα, νομίζω είναι 70.000-95. Ναι. Δεν ξέρω τι θα κάνει η UEFA. Πάντως και η UEFA θέλει κόσμο, γιατί αν θέλει κάποιος κόσμο στο ξεκίνημα του Champions League, ειδικά είναι η UEFA, εντάξει. Βέβαια. Δεν είναι και ότι καλύτερο αυτό που γίνεται, χωρίς κόσμο. Ναι. Αυτά στην πρώτη φάση. Θα έχει ενδιαφέρον να δούμε εάν ενισχυθεί ο ΠΑΟΚ. Μένα μου φαίνεται λίγο δύσκολο να σου πω την αλήθεια. Εντάξει, αυτή είναι η αίσθησή μου, δηλαδή να πάρει ο ΠΑΟΚ παίκτη που να υπολογίζεται κανονικά για το παιχνίδι της Τούμπας. Άντε να είναι ένας. Δεν βλέπω και πολύ κινητικότητα, ούτε ξέρεις, έχω το feeling ότι θα πάει ο ΠΑΟΚ σε 2-3 παίκτες πρώτης γραμμής. Για τέτοια νύχτα σου μιλάω, δεν σου λέω να πάρει έναν 20χρονο Σλοβάκο στη λογική ότι μπορεί και να αποδειχθεί λαβράκι. Σου μιλάω για 2-3 παίκτες σε θέση που ο ΠΑΟΚ όχι έχει πρόβλημα, χρήζει ενίσχυσης. Μπορεί να γίνει καλύτερος. Νομίζω και στο σκεπτικό του ΠΑΟΚ έχω την αίσθηση ότι είναι πάμε με την ομάδα όπως είναι στο 100% ή στο 95%. Εντάξει, και μετά να κάνουμε για πωλήσεις και για αγορές, γιατί πάλι θα υπάρχει χρόνος. Θα έχει ο ΠΑΟΚ περίπου 18 μέρες μετά το παιχνίδι. Ναι. Ναι, τώρα τι να σου πω, αν δούμε διάθεση να γίνουν πωλήσεις, αγορές στο επόμενο δεκαήμερο, γιατί αυτός είναι ο ορίζοντας για να υπολογίζεται ένας παίκτης που θα έρθει, μέχρι τις 7-8, άντε ας πω 10 Σεπτεμβρίου, να έχει και 5 μέρες προπονήσεων, αν πρόκειται για παίκτη πρώτης γραμμής, αλλά δεν βλέπω και πολύ έτσι, κίνηση και διάθεση. Νομίζω είναι περιμένοντας και κάνοντας πάλι ο ΠΑΟΚ. Ναι. Έχουμε όμως κάποια πράγματα να περιμένουμε, Στέργιο, σε αυτό το κομμάτι. Δηλαδή, ο Γιώργος Αβίδης προανήγγειλε μια δημόσια τοποθέτηση του Ρέμπε. Έχει το ενδιαφέρον του. Ναι. Επίσης, υπάρχει ανοιχτό, παραμένει ανοιχτό το θέμα του Βιερίνια. Είναι ένα ζήτημα το οποίο φυσικά και απασχολεί. Ναι. Και απασχολεί και τον ΠΑΟΚ, όχι απασχολεί μόνο εμάς που το συζητάμε. Κοίταξε, τώρα που λες Βιερίνια, εντάξει, ας πούμε ότι ο αρχηγός σήμερα το βράδυ, με το που κλείσουμε, ανακοινώνεται η παραμονή του, δεν θα προλάβει να είναι έτοιμος για την Μεφίκα. Ναι. Εντάξει, δηλαδή τώρα. Είναι πολύ μεγάλο αυτό που παίζεται για τον ΠΑΟΚ. Όχι ότι υποτιμώ τον αρχηγό και λέω ότι εντάξει δεν έγινε και τίποτα, αλλά ξέρεις, το μυαλό το δικό μου είναι, νομίζω και των ανθρώπων του ΠΑΟΚ, πάνω στην Μπενφίκα. Ναι. Δηλαδή, γιατί ο αρχηγός μην έχοντας κάνει προετοιμασία θα χρειαστεί αρκετό καιρό. Και όταν είσαι στα 35 και δεν είσαι στα 21, χρειάζεσαι χρόνο, εντάξει. Ναι. Όσο και να κάνεις καλή γυμναστική μόνωση με κάποιον συμπαίκτη, με κάποιον personal trainer. Πάλι χρειάζεται χρόνος. Άρα για μένα μόνο κέρδη θα έχει μια παραμονή του Βιερίνια, το έχω ξαναπεί. Και αγωνιστικά νομίζω, αλλά και φυσικά στα αποδυτήρια, γενικότερα στη λειτουργία του ποδοσφαιρικού τμήματος. Αλλά δεν υπολογίζεται και το μάτς με την Μπενφίκα. Άρα εντάξει, νομίζω δεν είναι το θέμα στην ατζέντα. Ναι. Okay. Τουλάχιστον στη δική μου, ή πως θα λειτουργούσα εγώ, αλλά δεν βλέπω κάτι να κινείται για Βιερίνια. Απλώς όσο δεν υπάρχει το αντίο. Υπάρχει ένα 5%, 10%, εσύ βάλει 20, ξέρω ο καθένας. Ο Σταύρος της προάλλης έλεγε 40. Μπορεί να έχει δίκιο ο Σταύρος, να έχω αδίκιο εγώ. Δεν το αποκλείω. Αλλά εντάξει, νομίζω δεν είναι θέμα που καίει τον ΠΑΟΚ. Αυτή είναι η δική μου η αίσθηση. Τώρα εντάξει, προετοιμασία. Okay, κεντρικό πρόσωπο από πλευράς Πορτογάλων που βλέπουν τον ΠΑΟΚ είναι ασφαλώς ο Αμπέλ Φερέιρα. Ένας Πορτογάλος θα αντιμετωπίσει, νομίζω, Νίκο, την πιο επιτυχημένη ομάδα στην Πορτογαλία.
με το πιο βαρύ brand name. Δηλαδή στο μυαλό μου και η Sporting και η Porto είναι από κάτω την Benfica. Ναι, ρε, είναι πολύ μεγάλο. Δεν νομίζω σύνολο, να έχει τη δυναμική της Benfica. Ούτε, ναι, ούτε η Δράκη, ούτε τα λιοντάρια. Ναι. Οπότε οι 15 μέρες θα περάσουν σαν νερό, Νίκο. Okay. Και θα έχουμε ένα ακόμα μεγάλο ραντεβού στην Τούμπα. Ναι. Καλό, ξαναλέω, καλό μπορούμε, είναι, επειδή, μπορούμε να κατευθούμε. Επειδή έχουμε την εικόνα από την Πεσίκρα, συγγνώμη που σε διακόπτω, επειδή έχουμε την εικόνα από την Πεσίκρα που για μένα αποτελεί λίγο έναν μίνι οδηγό, όχι για το παιχνίδι αυτό κατά αυτό, για την προετοιμασία. Όπως φάνηκε με την Πεσίκρα, οι 15 μέρες αυτές, δηλαδή από τότε που μαθαίνεις τον αντίπαλο μέχρι να παίξεις, είναι ένα καλό διάστημα προκειμένου να προετοιμαστείς για να αντιμετωπίσεις δυσκολίες του αντιπάλου, να βρεις μειονεκτήματα και να χτυπήσεις εκεί. Δηλαδή είναι καλό διάστημα, δεν είναι λίγες ημέρες. Είναι καλό διάστημα για να κάνεις focus στον αντίπαλο. Απλώς η ειδοποιώς διαφορά είναι ότι η Μπενφίκα θα έχει τεράστια, πιο μεγάλη ομοιογένεια από την Μπενφίκα. Προφανώς, καλά, δεν το συζητάμε. Δεν το συζητάμε. Ναι. Θα είναι περισσότερο έτοιμη και θα είναι, νομίζω, Νίκο, και περισσότερο ψηλιασμένη. Γιατί μαζί τα λέγαμε ότι μου φάνηκε λίγο αφελής η Τούρκη. Ναι. Δηλαδή, χωρίς να έχεις εικόνα από τη δική σου την ομάδα. Άστε, η Τούρκη ήταν ό,τι μένει. Παίρνεις την έδρα του αντιπάλου και μπαίνεις, ας πούμε, με διάθεση φιλικό καλοκαιριού στην Κόπα Γκαμπάνα, ας πούμε, ναι, σκόρπια θέαμα στους λουόμενους που βλέπουν το παιχνίδι, δεν νομίζω η Μπενφίκα του Ζεσούς να παρουσιαστεί με την ίδια προδιάθεση κτλ. Και θα είναι πιο ψηλιασμένη και από το 3-1 και την εικόνα του ΠΑΟΚ, βασικά. Ναι. Η εικόνα του ΠΑΟΚ στέλνει μηνύματα. Ναι. Δηλαδή δεν μπορεί ο Ζεσούς και η Μπενφίκα γενικότερα να την πάρουν αψήφιστα. Έλα μωρέ, εντάξει. Ναι. Γιατί δεν επιτρέφει κόντρα στην Σκερδεμπέου. Μπεσίκτες είναι Μπεσίκτες, εντάξει. Οπότε αυτό μπορεί να λειτουργήσει έτσι υπέρ των Πορτογάλων, να πάνε πιο, να είναι πιο μαζεμένοι στο ξεκίνημα του αγώνα, να μην έχουν τα κενά των Τούρκων. Απ' την άλλη, αυτό που σου είπα, νομίζω ότι και ο Πάκο έπρεπε να το διαχειριστεί λίγο πιο όρημα και πιο έξυπνα. Εκτός, να σου πω, μπαίνει μέσα ο Πάκο, φορτσάκο και βάζει δύο γκολ στο 20 λεπτό. Μπορεί να το ξανακάνει. Μπορεί να αποκλείσει. Όχι, δεν μπορεί να αποκλείσει. Αν μπορεί να το ξανακάνει, το ξανακάνει. Μπορεί να αποκλείσει. Εντάξει. Και στο παιχνίδι με την Μπενφίκα, ο Πάοκ ήταν στην αρχή φουριόζος και λίγο να του πήγαινε το μάτι, μπορεί να μην μιλούσαμε για ένα 4, μπορεί να μιλούσαμε για μια πρόκριση. Αλλά αυτές οι ομάδες, δυστυχώς ο Πάοκ το έχει βιώσει από την αντίστροφη, από την πλευρά του θύματος και όχι του θήτη, δεν συγχωρούν τα λάθη. Έτσι. Και ελπίζω, Νίκο, ο διαιτητής που θα οριστεί να μην παίξει Μπενφίκα. Σημαντική παράμετρος αυτή που αναφέρεις, καλέ φίλε και συνάδελφε. Εντάξει, ξέρεις ότι δεν είμαι διαιτολάγνος. Όπως άλλοι, ξέρω εγώ, τάδε επόφθησα τυχείο, είχε σφυρίξει στο εκείνο το μάτ και ήταν τέταρτος, είχε. Δεν με νοιάζει καθόλου. Αλλά είναι δεδομένο ότι η UEFA, και ο Πάκ το έχει βιώσει στο πετσί του και πρόσφατα κιόλας, θέλει να περάσει το μεγάλο brand name. Με τους μεγάλους χορηγούς από την πιο ανεβασμένη χώρα όπως είναι η Πορτογαλία. Ναι. Εντάξει, και το γεγονός ότι δεν θα υπάρχει VAR, εμένα με κάνει λίγο επιφυλακτικό. Ούτε τώρα. Νομίζω όχι, ούτε Πού τώρα. Πού το εξηγήσει η UEFA έτσι, δηλαδή. Στα play-off έχω την εντύπωση. Γιατί? Λες να κάνω λάθος. Δεν νομίζω να κάνω λάθος. Νομίζω δεν κάνεις λάθος. Όχι, θα το ψάξω και θα σου πω αύριο. Απλά εγώ στο μυαλό μου είχα πάλι ότι επιστρέφουμε στην κανονικότητα. Αυτό, ότι έχουμε ξανά VAR. Την UEFA, μπράβο. Είναι ανεπίτρεπτο, Νίκο, είναι ανεπίτρεπτο σε χώρες που έχουν την υποδομή. Δηλαδή δεν παίζει η Μπενφίκα με μια χώρα από την Καπερναούμ που δεν ξέρουν οι άνθρωποι τι είναι το VAR και τι είναι η οπτική ίνα και δεν ξέρουνε. Ναι. Στο ελληνικό πρωτάθλημα έχει VAR. Άρα λοιπόν το να έχει VAR το παιχνίδι αυτό, γιατί δεν είναι τα μάτς του Champions League τώρα, αυτός ο γύρος 88 μάτς, μετρημένα είναι. Ναι. Είναι 5 στο δρόμο των πρωταθλητών και άλλα 3 στο δρόμο του. Είναι 8 μάτς. Βάλε VAR, φίλε. Ναι. Δηλαδή μη μου δίνεις εμένα το δικαίωμα να πιστέψω βάσιμα ότι η απουσία VAR βολεύει εσένα για να περάσεις, ας πούμε, την Μπενφίκα ή την κάθε Μπενφίκα, γιατί αν υπάρχει VAR δεν μπορεί να κάνει διαιτητή σε όργια. Έτσι είναι. Ναι. Ενώ αν δεν υπάρχει VAR, ευτυχώς οι επόπτες στο παιχνίδι με την Μπεσίκτας, ειδικά ο δεύτερος, ήταν πραγματικά ακριβοδίκαιοι και σήκωσαν τη σημαία, ξαναλέω, ειδικά ο δεύτερος, ο Τσεκόνη, σε φάσεις κομβικές. Ναι. Δεν ξέρω αν συμβούν οι ίδιες φάσεις, Νίκο, υπέρ της Μπενφίκα, αν ο επόπτης ανεβάσει τη σημαία ή την κατεβάσει, ανάλογα με τι βολεύει την Μπενφίκα. Εγώ είμαι φυλακτικός, γιατί μας έχει δώσει η ίδια η UEFA το δικαίωμα αυτό.
Δηλαδή τα περσινά στο μάτς με τον Άγιαξ, εντάξει, μιλάμε για ένα διαιτή που δεν έπρεπε να ξανασφύριξει. Ναι. Και δεν πρόκειται να ξεχάσω ποτέ, φαντάζομαι κανείς φίλος του ΠΑΟΚ, άσα πέναλτι. Εντάξει, που το πέναλτι, ξέρεις, είναι μια ιστορία που για την πιο ξεκάθαρη περίπτωση μπορούν να μιλάνε δύο άτομα επί 10 χρόνια για να μην βγάλουν άκρη. Ναι. Αλλά το χέρι έξω μεγάλη περιοχή στο 90 φεύγα. Όχι ρε φίλε, δεν μπορώ να το ξεχάσω. Εκεί δείχνει ότι ο διαιτητής είχε δόλο, όχι για να δικήσει τον ΠΑΟΚ, για να ευνοήσει τον Άγιαξ. Μπρατ Νέιμ κτλ. Ας ελπίσουμε να μην ασχολούμαστε με την διαιτησία, γιατί θα είναι μια σχολή, ανήκω μόνο για τις εντυπώσεις. Ναι. Δεν μου λέει εμένα κάτι πλέον να περάσει η Μπενφίκα, αν χρειαστεί βοήθεια της διαιτησίας και εμείς μετά να φωνάζουμε. Mm-hmm. Εντάξει, να είναι καλύτερα τον ΠΑΟΚ και να περάσει με το σπαθί της. Αλλά για απουσία ΒΑΡ, σε κάνει λίγο πρακτικό. Ναι. Θα δούμε και για το με αυτό θα γίνει. Ποιος είναι ο διαιτητής. Μάλιστα. Εντάξει. Ωραία. Αυτά. Ωραία. Δεν νομίζω κάτι άλλο να ξεχάσαμε. Πανηγυρική επιβεβαίωση για τα γνωστά στέργια. Εντάξει. Πρώτη εδώ και δεν συμμαζεύεται. Την Μπενφίκα, ρε φίλε. Φίλε. Εντάξει, ξέρεις, αν πες ότι πάω κλεινόταν με τη Γάνδη, μετά θα είχαμε εικόνα με ποιον θα μπορούσε να παίξει. Ή θα ήταν μέσω. Ναι, ναι. Με ποιον. Ναι, όχι. Αν έπαιζε με τη Γάνδη, θα έπαιζε με το ζευγάρι της Δυναμό Κιέβου. Με ποιον παίζει Δυναμό Κιέβου. Έλα, ρε φίλε. Δηλαδή, ρε Θεούλη, δώσ' το, ρε φίλε. Δηλαδή, εντάξει, δεν έγινε και κάτι μια φορά. Δηλαδή, κληρονόσου να είμαι. Κοίταξε. Αν ο ΠΑΟΚ έπαιζε με τη Γάνδη, θα έπαιζε με το ζευγάρι της Δυναμό Κιέβου και αν έπαιζε με τη Δυναμό Κιέβου, θα έπαιζε με το ζευγάρι της Γάνδης. Δηλαδή, Μπενφίκα δεν θα βλέπαμε φέτος καθόλου. Μόνο ο Σομίλος ενδεχομένως. Όχι, εκεί Μπενφίκα. Τέλος πάντων, άντε να δούμε. Εντάξει. Άντε να δούμε. Να δούμε. Αυτός που κάνει τα μπαλάκια, ο ανεκδίκητος. Και σήμερα ο ίδιος ήταν. Τέλος πάντων. Αυτά έχουμε μέρες. Ωραία, Στέργιο. Καλό σου βράδυ. Να είσαι καλά. Ευχαριστούμε για την κουβέντα και την ενημέρωση. Ευχαριστώ. Να είσαι καλή καλά. Συνέχεια. Λοιπόν, αυτά από τον Στέργιο Αναστασιάδη. Τι θα κάνουμε, παιδιά. Τα είπαμε. Οι μεγάλοι στόχοι έχουν και μεγάλα εμπόδια. Άμα θες να φτάσει μέχρι εκεί, θα μου πεις για τους άλλους δεν είναι πάντα έτσι. Τι να κάνουμε, για τον ΠΑΟΚ έτσι είναι. Λοιπόν, θα πάμε τώρα στο διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο με το τελευταίο κομμάτι της εκπομπής να δούμε ό,τι άλλο υπάρχει στην επικαιρότητα. Προφανώς και σήμερα εντάξει, η κουβέντα πάει γύρω από τα της Μπενφίκα και είναι φυσιολογικό, αλλά υπάρχουν και άλλα ζητήματα τα οποία έτσι είναι ανοιχτά. Θα τα δούμε στο τελευταίο κομμάτι της εκπομπής. Λοιπόν, διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο. Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Συνεχίζουμε τελευταίο κομμάτι της εκπομπής. Πάω 24 στον αθλητικό λίμπερο 107,4. Νίκος Μοσχοβίτης πίσω από το μικρόφωνο. Όπως έλεγα, ναι, μεν σήμερα είναι το παιχνίδι με την Μπενφίκα, η κλήρωση το οποίο είναι στο προσκήνιο. Υπάρχουν και άλλα ζητήματα τα οποία έχουν το ενδιαφέρον τους για τον ΠΑΟΚ. Άσχετα με το τι θα συμβεί με το θέμα του Βιερίνα, το οποίο παραμένει ανοιχτό. Διαβάστηκε χθες το βράδυ αργά ένα έτσι αποκαλυπτικό ρεπορτάζ μέσα από το ΠΑΟΚ 24, που φυσικά και έχει το ενδιαφέρον του. Αν θα προκύψει κάτι άλλο μέχρι 15 Σεπτεμβρίου 16 που είναι να γίνει το παιχνίδι, θα το δούμε. Είτε έχει να κάνει με κάποια κίνηση μεταγραφική, είτε έχει να κάνει με κάποια πώληση. Κάτι τέτοιο φαίνεται δύσκολο μέχρι τότε. Αλλά βέβαια, επειδή όπως έχουμε ξαναπεί, μιλάμε για μεταγραφική περίοδο. Στη μεταγραφική περίοδο τίποτα δεν μπορεί να θεωρηθεί δεδομένο. Και πράγματα τα οποία φαίνονται να είναι σταθερά μπορεί να γίνουν ρευστά μέσα σε μια έτσι μεταγραφική διαδικασία. Τώρα για το κομμάτι που έχει να κάνει με την Μπενφίκα θα έχουμε χρόνο να πούμε αρκετά και να δούμε σε τι κατάσταση είναι, βλέποντας λίγο και τα φιλικά της, γιατί όπως είπαμε οι Πορτογάλοι ξεκινούν τις επίσημες υποχρεώσεις τους στις 20 Σεπτεμβρίου στο πρωτάθλημα στην Πορτογαλία. Υπάρχει ένα θέμα το οποίο προκύπτει και το διαβάζετε μέσα από το ΠΑΟΚ 24 για τον νεαρό τον Τσαούσι. Ουσιαστικά είναι εξέλιξη σε σχέση με αυτό που είχαμε αναφέρει πριν λίγες ημέρες πάλι μέσα από το ΠΑΟΚ 24, ότι ο παίκτης είναι στο στόχαστρο του Πανετολικού. Η νεότερη εξέλιξη είναι ότι πλέον είναι σχεδόν οριστικό το ότι θα μετακομίσει στο Αγρίνιο. Έχει ενδιαφέρον το πώς το σκέφτεται ο ΠΑΟΚ, το συγκεκριμένο κομμάτι, δηλαδή με ένα πολύ μεγάλο ή μάλλον με ένα πολύ σημαντικό ποσοστό μεταπόλησης
αν προκύψει κάτι τέτοιο, ποσοστό το οποίο φτάνει το 50% και φυσικά αυτό την προτίμηση, να το πω έτσι, αν και εφόσον ξαναγίνει κουβέντα για να επιστρέψει με ένα διαφορετικό ποσό. Κάτι ανάλογο έχει γίνει και με τον Διαμαντή στον Όφνη, μια καινούρια λογική από τον ΠΑΟΚ, και είναι και μια λογική η οποία έχει να κάνει και με το γεγονός ότι και ο Πανετολικός και ο Όφη έχουν μια συγκεκριμένη λογική στο κομμάτι αυτό. Δεν τους απασχολεί να πάρουν δανεικούς παίκτες, τους θέλουν δικούς τους, και βέβαια σε αυτές τις περιπτώσεις μπορεί να υπάρξουν έτσι τέτοιες συμφωνίες, όπως αυτή την οποία αναφέρουμε για τον Τσαούση, και κάτι ανάλογο ισχύει και για τον Διαμαντή, οι οποίες συμφωνίες να αφήνουν ικανοποιημένες και τις δύο πλευρές. Έτσι. Και αυτό έχει το ενδιαφέρον του. Λοιπόν, κλείνοντας όπως πάντα μετά του μπάσκετ, ξεκινάει η εβδομάδα διαφορετική. Ξεκινάει η εβδομάδα που θα έχει φιλικά παιχνίδια, θα έχει ένα φιλικό παιχνίδι σίγουρα το Σάββατο με τον Παναθηναϊκό, με σχεδόν όλους τους παίκτες πλέον είναι στη διάθεση του Κώστα Μέξα, οπότε με την έλευση του Γκρίφιν και του Τζερμέιν Λόβ, ο ΠΑΟΚ μπαίνει σε μια διαδικασία πλέον να έχει όλους τους παίκτες στη διάθεσή του και να προετοιμάζεται κανονικά, και νομίζω ότι το περιμένουν όλοι, έτσι, το να επιστρέψουν στην αγωνιστική δράση, να έχουν ξανά παιχνίδια. Είναι κάτι που έχει λείψει, έχει να γίνει πάρα πολύ καιρό, και φυσικά όπως έχουμε αναφέρει, τα φιλικά του ΠΑΟΚ, έτσι όπως είναι φέτος η κατάσταση και λόγω κορονοϊού, είναι φιλικά που είναι δυνατά, με αρκετές δυνατές ομάδες από την Ελλάδα, το Αθηναϊκό με την ΑΕΚ, θα παίξει με τον Ορμηθέο ΠΑΟΚ, θα παίξει με το Λαύριο, θα ξαναπαίξει με την ΑΕΚ στην Αθήνα, αύριο αν δεν κάνω λάθος θα γίνει κλήρωση και στο κύπελο ανδρών. Δεν ξέρω αν θα γίνει κλήρωση, δηλαδή αν αύριο θα έχουμε και οριστικές ημερομηνίες. Συνήθως έτσι γίνεται σε πρώτη φάση. Γιατί είναι και αυτό λίγο ερωτηματικό μετά τα γεγονότα με την πανδημία, το πώς και πότε θα έχουμε κύπελο. Και να δούμε τις ημερομηνίες, γιατί συνήθως αν λάβουμε υπόψη ότι το πρωτάθλημα μπάσκετ να ξεκινήσει στις 10 Οκτωβρίου, αν δηλαδή όντως επιβεβαιωθεί αυτό που θέλει ο ΕΣΑΚΕ. Το πρώτο παιχνίδι είναι συνήθως του κυπέλου, εκεί μια εβδομάδα πριν, 3-4 μέρες πριν το τζάμπολ του πρωταθλήματος, και έχει το ενδιαφέρον. Θα το δούμε το συγκεκριμένο κομμάτι. Πάντως αύριο είναι κλήρωση το μεσημέρι στα γραφεία της ΕΟΚ. Τώρα, επειδή αναφέρθηκα στο κομμάτι των φιλικών που ξεκινάνε σταδιακά, βέβαια δεν είναι το φιλικό, είναι αύριο. Το Σάββατο πάω και θα παίξει τα Γιάννενα με τον Παναθηναϊκό, και τη Δευτέρα είναι υποδεχθεί την ΑΕΚ, και νομίζω 11 του μήνα, 4 μέρες μετά την ΑΕΚ δηλαδή, είναι να παίξει με τη Λάρισα. Εκείνο θα είναι καλό φιλικό. Γενικά όλο αυτό το διάστημα που πέρασε με την πανδημία, με την αποχή από τις προπονήσεις, με όλο φυσικά το κομμάτι που είχε να κάνει με τις εξελίξεις των ίδιων των ΠΑΟΚ, έτσι, που επίσης ήταν σημαντικές, στο κομμάτι το διοικητικό και τη δημιουργία ρόστερ. Νομίζω ότι όλοι περιμένουν λίγο αυτό τα πρώτα φιλικά. Φυσικά και το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό θα είναι ένα, έτσι, πολύ δύσκολο πρώτο φιλικό. Αλλά θα είναι μια ευκαιρία για το Μέξα, έτσι λίγο σταδιακά, να αρχίσει να βρίσκει, να βλέπει μάλλον μέσα στο γήπεδο αυτά τα οποία έχει σχεδιάσει στο πλάνο του. Προφανώς και δεν πιστεύει κανείς ότι μέσα Σεπτέμβριο, με 3 εβδομάδες προπονήσεων, 3,5, ότι ο ΠΑΟΚ θα μπει και θα πετάει, έτσι, προφανώς. Ωστόσο, είναι μια καλή ευκαιρία να αρχίσει ο Μέξα λίγο να βλέπει πράγματα που δουλεύει στις προπονήσεις, να βρίσκει λίγο τα σχήματα, γιατί είναι πολλά τα καινούργια πρόσωπα για τον ΠΑΟΚ, και φυσικά πολλά καινούργια πρόσωπα τα οποία θα έχουν και ένα μεγάλο βάρος ουσιαστικά αποφάσεων, να το πω έτσι, και θα έχει μπροστά του έτσι αυτήν την πρόκληση με τα πρώτα φιλικά, και για τους παίκτες νομίζω ότι είναι λίγο μια πρόκληση, γιατί πραγματικά είναι κάτι καινούριο για αυτούς όλο αυτό το μεγάλο διάστημα το οποίο ήταν εκτός. Η ΚΑΕ σήμερα έκανε γνωστό ότι παρατείνεται μέχρι τις 11 Σεπτεμβρίου η ημερομηνία για την ανανέωση των περσινών κατόχων. Όπως καταλαβαίνετε,
τα φετινά διαρκεία, έτσι όπως είναι, κάθε χρόνο ουσιαστικά έχουν αυτή την λογική, αλλά φέτος ακόμη περισσότερο, με την κατάσταση που επικρατεί και με το γεγονός ότι δεν γνωρίζουμε αν και πότε θα υπάρχει χρόνο στο γήπεδο, είναι κυρίως για οικονομική ενίσχυση. Προφανώς και οι εποχές είναι πολύ περίεργες για τους περισσότερους και δύσκολες. Ωστόσο, το ίδιο και για τον ΠΑΟΚ, έτσι. Γενικά να έχουμε στο νου μας ότι, okay, φέτος ο ΠΑΟΚ έχει έναν άνθρωπο ο οποίος έχει τη διάθεση να βάλει το χέρι στη τσέπη, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι θα βάζει μόνο το χέρι στη τσέπη και θα πηγαίνει. Δεν έχει λύσει τα προβλήματα το ΠΑΟΚ, δηλαδή, για να το δώσω, να το πω λίγο, να το καταλάβουν όλοι. Προφανώς και ψάχνει με το πιστόλι πραγματικά τα έσοδα, τα οποία έσοδα, όπως καταλαβαίνετε, είναι πάρα πολύ μειωμένα. Και σε μια αγορά που είναι πολύ περίεργη πλέον. Ήταν ήδη περίεργη και έχει γίνει ακόμη πιο περίεργη μετά την πανδημία. Καταλαβαίνω ότι κάποιος ο οποίος μπορεί να μην μπορεί να πάει στο γήπεδο, δεν θέλει να ανανεώσει θέση του. Ή τέλος πάντων δεν θέλει να πάρει διάρκεια. Το θεωρεί λίγο. Αλλά έχει να κάνει ξεκάθαρα με τη στήριξη σε μια νέα προσπάθεια. Πιο πολύ από ποτέ. Γιατί έτσι κι αλλιώς είχε αυτό το χαρακτήρα. Αλλά πόσο μάλλον φέτος που. Εντάξει, δεν ξέρουμε πότε και αν θα μπορέσει ο κόσμος να πάει στο γήπεδο και να παρακολουθήσει παιχνίδια. Όχι μόνο στο μπάσκετ, γενικά. Είναι πολύ μεγάλο ερωτηματικό. Αν και βλέπω ότι σταδιακά, έβλεπα πριν στην Πολωνία, ότι είχε 1200 άτομα σε ένα παιχνίδι της Αμβίλ που είχε ένα ωραίο μεγάλο γήπεδο. Βλέπω ότι σταδιακά πάνε διάφοροι να το κάνουν, να το προσπαθήσουν. Έτσι, σε χώρες με έτσι, επιδημιολογικό φορτίο λίγο normal. Έτσι, και εμείς είναι normal είμαστε. Γαλλία 30% ποδόσφαιρο. Ναι, και για τον μπάσκετ λόγο. Σήμερα και στην Πολωνία είχε 30% σε ένα παιχνίδι στην Πολωνία. Ναι, η Γαλλία ξεκίνησε έτσι στο ποδόσφαιρο. Με 30%. Τέλος πάντων, οκ. Okay. Απλά το λέω για το κομμάτι των διαρκείας ότι αντιλαμβάνεστε ότι είναι ξεκάθαρα θέμα στήριξης και οικονομικής βοήθειας σε μια νέα προσπάθεια παρά για το να έχεις τέλος πάντων τη θέση σου εξασφαλισμένη για την νέα σεζόν. Λοιπόν, αυτά από εμάς για σήμερα. Στοίχημα.gr ήταν μαζί μας. Live Casino 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Ρουλέτα και blackjack για δυνατές συγκινήσεις και αμέτρητες στιγμές διασκέδασης. Όπου και αν είστε, φυσικά είναι μαζί σας και το καζίνο σας. Το Serie Application, το οποίο έχει επιστρέψει. Κάθε μήνα εσείς κάνετε τις προβλέψεις σε δεκάδες πρωταθλήματα και αθλήματα για να φτάσετε στο απόλυτο σερί και να κερδίσετε 100.000 ευρώ. Εκτός όμως από τις 100.000 ευρώ, μπορείτε να διεκδικήσετε πολλά ακόμα έπαθλα με βάση το μεγαλύτερο σερί που έχετε κάνει σε κάθε μήνα. Το mobile application του σερί είναι διαθέσιμο σε iOS και Android για όλους. Και βέβαια το στοίχημα.gr κάνει το παιχνίδι σας καλύτερο με ολοκληρωμένο προϊόν, cash out, live streaming στα μεγάλα πρωταθλήματα, ταχύτερες συναλλαγές, άμεσο customer service κάθε μέρα. Και βέβαια πλούσιο παιχνίδι σε στοίχημα και καζίνο, ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μαζί μας είναι βέβαια ξανά και το κέντρο διαβίου μάθησης Data Labs, εκεί που μπορείτε να γίνετε επαγγελματίας μπαρίστα, επαγγελματίας bartender με σεμινάρια στο service και όλα αυτά είναι πιστοποίηση σε λίγες μονομέρες. Εκεί που μπορείτε να παρακολουθήσετε σεμινάρια εξειδίκευση στα τουριστικά και να πάρετε εφόδια για να δουλέψετε στο τομέα του τουρισμού. Εκεί που μπορείτε να παρακολουθήσετε σεμινάρια στην πληροφορική, σεμινάρια προγραμματισμού, ανάπτυξη λογισμικού, ιστοσελίδων, τεχνικού δικτύου και να αποκτήσετε πολυεπίπεδη γνώση. Έτσι, αντίστοιχη ενός μεταπτυχιακού, σημαντικό για τις μέρες που περνάμε αυτό το διάστημα, ότι η Data Lab σας δίνει δυνατότητα παρακολούθηση των μαθημάτων αλλά και των εξετάσεων επιστοποίηση από το σπίτι σας με πάνω από 10 χρόνια εμπειρία στην online εκπαίδευση. Εγγυάται με ασφάλεια την επιτυχία. 2310 2229 62 και datalabs.edu.gr για περισσότερες πληροφορίες και τα γραφεία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης Εθνικής Αμήνης 14α. Μαζί μας και το ΚΔΑΠ Ευκαρπίας. Κάτι διαφορετικό, κάτι καινούριο για τους γονείς που θέλετε το κάτι παραπάνω για το παιδί σας. Χορός, ενισχυτική διδασκαλία, μουσικοκινητική αγωγή, ρομποτική, φιλαναγνωσία, εικαστικά. Πολλές ακόμη δραστηριότητες περιμένουν να χαρίσουν στα παιδιά σας αμέτρητες δημιουργικές στιγμές. 25 Μαρτίου 19 στην Ευκαρπία. 6972-230-121 τηλέφωνο επικοινωνίας και μέσω mail www.ευκαρπίας.gmail.com. Αυτά λοιπόν από εμάς για σήμερα. Φυσικά ακολουθεί Ράδιο Μαρμίτα εδώ και με τις γραμμές ανοιχτές μέχρι και τις 11. Εμείς ραντεβού αύριο ξανά στις 7.30 θέλοντος και ωραία επιτρέποντος. Εσείς να έχετε μια καλή συνέχεια σε ό,τι κάνετε.